Μη με τρομάζεις. Έχω μια μεγάλη γραμμή. Πέρα τότε. Σταμάτα ρε. Μια μεγάλη. Τι σημαίνει, είμαι Άγιος ή δεν είμαι Άγιος? Έγιω. Ποιο, τι είπε μόλις. Θες δικαιομοσύνη. Για να δω. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Κυριακή σήμερα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έχουμε ετοιμαστεί και πάμε πάλι παραλία. Αυτή τη φορά θα πάμε να χαλαρώσουμε στην παραλία. Σήμερα έχει πολύ καλό καιρό. Θα πάρουμε τις ξαπλώστρες μας, θα κάτσουμε κάπου, έχω μαγειρέψει από το πρωί, εντάξει μαγειρέψει, μην φανταστείτε πολλά πράγματα, έχω ψήσει σπανακόπιτα, κάτι μπουγκάτσες μικρές, έχω βράσει αυγά, έχω πάρει λαχανικά, καμιά κονσέρβα, κάτι ντολμαντάκια, κάτι ψαράκια αυτά και πάμε να κάτσουμε όσο χρόνο έχουμε ακόμα μέχρι το απόγευμα αργά, να είναι και τα παιδιά εκεί στη φύση, ξέρετε να παίξουν, να τρέχουν, μπορεί να κάνουν και μπανάκι, δεν ξέρουμε και εμείς μπορεί να κάνουμε, αν θα είναι η θάλασσα ζεστή γιατί όχι. Αλλά δεν ξέρω, ο Ανδρέας κοιτάει, δεν νομίζω να κάνει μπάνιο. Λοιπόν, οπότε ετοιμαστήκαμε, τα έχω ετοιμάσει όλα, σας έχω ανεβάσει το βιντεάκι και φεύγουμε. Οπότε θα σας πάρουμε και εσάς μαζί μας. Εσείς φτιάξτε το καφεντάκι σας, το τσαγάκι σας, ό,τι πίνετε, ό,τι θέλετε, φάτε κάτι άμα θέλετε να φάτε και απολαύστε το βλογκάκι μας. Τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε στο αυτοκίνητο και σταματήσαμε λίγο, πήγε ο Ανδρέας σε μια ντουλίτσα. Και θα φύγουμε. Η Αφίνα είναι άδεια. Όλοι φύγανε μάλλον παραλίες και δεν ξέρω πού. Έχουν πάει για Σαββατοκύριακο ή τρίμερο μπορεί. Δήμερο, όχι τρίμερο. Δήμερο, ναι. Αχ, αχ, αχ. Ωραία είναι σήμερα. Φυσάει λίγο. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε ότι και στην παραλία δεν θα φυσάει έτσι όπως ήταν χθες. Γιατί έτσι σε κουράζει. Δεν μπορείς να κάψεις και πολύ. Το πρωί είχε σε εμάς πολύ ζέστη. Οπότε λέγαμε πάμε καλύτερα εκεί να κάτσουμε να παίξουν και τα παιδιά. Ξέρετε να είναι έξω στη φύση και εμείς να χαλαρώνουμε στις ξαπλώστρες μας. Μια χαρά παρά να κάψεις σπίτι στο καναπέ. Καλύτερα να είσαι εκεί και να αναπνέεις και ιόδιο από τη θάλασσα. Α, πολύ ωραία. Ιόδιο. Η θάλασσα έχει ιόδιο, Βασίλη. Ναι, Βασίλη, δεν ήξερες. Ξέρω τι λέω, αγάπη μου, ξέρω τι λέω. Οπότε αυτά. Περιμένουμε τώρα τον μπαμπάκα μας και θα φύγουμε. Έχω εγώ και το καφέ μου μαζί μου. Δεν πίνω το πρωί καφέ, οπότε μετά θέλω καφέ να πιω. Και δεν έχουμε φάει μεσημεριανό. Όπως είπα, πήραμε μαζί μας φαγητά. Θα φάμε εκεί. Αχ, πονάει το χέρι μου. Λοιπόν, κλείνω τώρα και τα λέμε σε λιγάκι. Promesas son nada más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío. Y yo de testigo. Vamos, un, dos, tres. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Γύρισε το αγόρι μου και φεύγουμε. Σε περιμέναμε, σε περιμέναμε. Τι να κάνω, δεν φταίω. Εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, φεύγουμε. Ο Βασίλης είναι έτοιμος να κοιμηθεί. Ήταν να πούμε χρόνια πολλά για κάποιον. Ναι, θα το πούμε μετά χρόνια πολλά. Όχι εδώ στο βίντεο, θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Είδες, δεν μου θυμίσαν τα παιδάκια. Έχουμε μια συνδρομήτρια, μου έχει στείλει στο Instagram και μου ζήτησε να κάνουμε ένα βιντεάκι γιατί λέει η αδελφή της μας παρακολουθεί και έχει γενέθλια 9 Ιουνίου και θέλει να τη στείλουμε να... Τι του λες, αφού το δει η αδελφή της, έλεγες να μας παρακολουθεί. Εντάξει, δεν ξέρει ποιος και τι, δεν γνωρίζει. Ναι, έξυπνο το λέει, μπράβο αγάπη. Δεν είπα όνομα, δεν είπα τίποτα. Τέλος πάντων, δεν θα λέω τίποτα άλλο γιατί το νιάμα μαλώνει. Εντάξει τον Άκο, δεν θα πω, εντάξει. Λοιπόν, καθίσαμε στην παραλία. Ήρθαμε στην παραλία που ερχόμαστε πάντα, αλλά καθίσαμε με τα δικά μας. Έτσι ανοργάνωτα. Εντάξει, είμαστε οργανωμένοι, έχουμε πράγματα, αλλά εννοώ ότι δεν είμαστε στην οργανωμένη παραλία. Δεν έχει ζέστη. Όταν βγαίνει ο ήλιος είναι καλά, όταν φεύγει ο ήλιος κρύβεται κρύο κάτι. Δεν ξέρω, δεν βλέπω να κάνει κάποιος μπάνιο σήμερα. Θα κάτσουμε τώρα να φάμε, να κάτσουμε λίγο να χαλαρώσουμε και μετά θα φύγουμε, ναι. Θες να φορέσεις την μπλούζα, δεν κρυώνεις, Βασίλη, όχι. Απλώσαμε εδώ τα πράγματά μας. Εδώ έχουμε ψυγείο, ξαπλώστρες μας. Δεύτερη ξαπλώστρα εδώ εγώ. Η Τόνια, ο Βασίλης είναι εδώ. Λοιπόν, καθίσαμε να φάμε.
αφού τα κάνουμε μπάνιο, τουλάχιστον θα πάμε έξω, ναι. Εδώ έχουμε αυγά, ντομάτες, λαχανικά, πίτα. Έχουμε και άλλα πράγματα. Βγάζω σιγά σιγά, δεν έχω που να τα κουμπίσω. Καλή όρεξη εμάς και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε με θέα τη θάλασσα. Keep it factual, you know you're maxing bad. Look at the way they hold they chat. Honestly amazing, I want you on occasion. I can do you favors that I know you won't do for. Yeah, yeah. I know what you want, you got it gorgeous. You bet you're talking, just talk to me nice. Just ease it up on me. Τι ωραία που περνάμε, καθόμαστε εδώ ήρεμα, σχεδόν έχει αδειάσει η παραλία, βέβαια έχει. Κάτσε εκεί, τον έβαλα να στέκεται μπροστά από το ήλιο, να κρύβει το ήλιο. Πολύ ωραία, απολαμβάνω. Δεν κάναμε μπάνιο, μόνο ο Βασίλης έχει, Ανδρέα, κάτσε όρθιος. Μόνο ο Βασίλης έχει κάνει μπάνιο, εγώ έχω βουτήξει χέρια πόδια μόνο, μέχρι τα γόνατα, τίποτα άλλο. Δεν, η Τόνια δεν έχει κάνει, ο Ανδρέας ούτε καν το συζητώ. Ούτε πόδια δεν έχει βουτήξει, λέει, όχι. Δεν μπορεί αυτός. Κάτσε παιδί μου, μη κουνιέσαι. Α, έτσι μια χαρά είσαι. Οπότε αυτό, θα κάτσουμε λίγο μετά. Υπάρχει περίπτωση να πάμε να περάσουμε από τη γιαγιά μας, γιατί έχει φτιάξει την κόκκινη σούπα μπορς. Να την πάρουμε, να ρωτήσουμε άμα είναι έτοιμη να πάμε να πάρουμε. Και θα πάμε για βραδινό μπορς, ε. Θέλετε? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Οκ, οπότε αυτά ακόμα απολαμβάνουμε. Σήμερα είναι πιο ωραία από την προηγούμενη φορά, δεν έχει κρύο. Φυσάει λίγο, αλλά είναι πολύ καλύτερα. Έχει ήλιο, ακόμα είναι μια χαρά. Καθόμαστε, χαλαρώνουμε, τέλεια. Λοιπόν, δυστυχώς, κρίμα βέβαια, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία τώρα το βραδάκι, ήταν ήρεμα, ωραία και η θάλασσα έχει ρεμίσει λίγο. Ήταν καλά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αύριο σχολείο, πρέπει να πάμε να ετοιμαστούμε, οπότε έχουμε και δρόμο μέχρι το σπίτι, οπότε αναγκαστικά πρέπει να φύγουμε. Πέρασαμε ωραία, τελικά ήταν πολύ καλή ιδέα που φύγαμε από το σπίτι, που δεν καθόμαστε σπίτι, αλλά ήρθαμε. Εντάξει, αν θα παίρνουμε και νωρίτερα, δεν μπορούσαμε να φύγουμε νωρίτερα, γιατί είχαμε και μια δουλειά στην Αθήνα, οπότε εντάξει, δεν γινότανε. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα έρθουμε πιο νωρίς. Θα πάρουμε και περισσότερα φαγητά και θα κάτσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ή από το μεσημέρι νωρίς μέχρι το βράδυ αργά. Τώρα είναι Σάββατο να έρχεσαι, ξέρεις, για να είσαι πιο ελεύθερος, πιο άνετος, ναι, γιατί μετά από κάποια ώρα αρχίζεις και αγχώνεσαι ότι πρέπει να φύγεις, πρέπει να ετοιμαστείς για το σχολείο, το ένα, το άλλο, τέλος πάντων. Οπότε αυτά, πάμε τώρα, μάλλον θα περάσουμε από τη γιαγιά μας και μετά ελπίζουμε να φτάσουμε γρήγορα, να μην έχει κίνηση, βλέπω ότι έχει αρκετά αυτοκίνητα στους δρόμους και φοβόμαστε μην μας πιάσει κίνηση στον δρόμο. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
supernatural. Keep it factual, you know you're maxing bad. Look at the way they hold they chat. Honestly amazing, I want you on occasion. I can do you favors that I know you won't do for you. Yeah, I know what you want. You got it gorgeous. You bet you're talking. It's talking me nice. Just ease it up on me. Και λέει ότι θα μας πάει σπίτι, θα μας οδηγήσει αυτός. Πού είμαστε Βασίλη, για πες, πού πάμε? Μαρκόπουλο, και πού πάμε? Προς Αττική Οδό. Μπράβο Βασίλη, μπράβο. Φτάνουμε, πόσα χιλιόμετρα έχουμε ακόμα, για πες μας. Εχθές μας οδηγούσε με το GPS, με το κινητό. Σήμερα πήρε το χάρτη το κλασικό. Για πες. 10 χιλιόμετρα. Μέχρι την Αττική Οδό 10 χιλιόμετρα. Μπορεί. Εντάξει. Εντάξει, Βασίλη, μπρά, όλα ευθεία. Πηγαίνουμε ή θα στρίψουμε κάπου. Ευθεία. Μια χαρά. Οπότε πάμε έτσι όπως μας λέει ο Βασίλης. Ελπίζουμε να φτάσουμε σήμερα σπίτι. Βασίλη, Βασίλη, δεν μπορώ μαζί σου. Τόνια, εσύ τι λες? Θα φτάσουμε. Πού είσαι, παιδί μου? Ναι, θα φτάσουμε. Ναι. Βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση μέχρι τα Αντιόδια. Τώρα δεν ξέρω μετά από τα Αντιόδια τι θα γίνει, αλλά μέχρι εκεί γίνεται χάμος. Ο πιο έξυπνος. Ναι. Ο πιο έξυπνος, κοιτάξτε βλάκα. Εδώ. Βλάκα. Μπαμπά. Ναι, τι, βλάκας δεν είναι, τι, μπαμπά. Έλα. Αυτή είναι γραμμή για ειδικέ τέτοια, για ώρες ανάγκης. Ναι, έκτακτης ανάγκης, ναι. Και αν τύχει κάτι, και αν χρειαστεί κανένα ασθενοφόρο, αστυνομία ή κάτι, τι θα, πού θα πάει αυτός? Έχει το ζώο μπροστά. Άλλο ζώο πέρασε. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Οπότε έτσι πάμε, σιγά σιγά, κούτσου κούτσου, ελπίζουμε να φτάσουμε. Όλος δεν το αφήνει. Καλά του κάνει που δεν το αφήνει, καλά του κάνει. Λοιπόν, ήρθαμε στο σπίτι της γιαγιάς. Ναι, πάνω σου δεν τα πάνε. Καθόμαστε εδώ τον Ανδρέα, τον τρώνε τα κουνούπια. Εμένα δεν με τρώνε. Όταν είναι ο Ανδρέας δίπλα, εμένα δεν με τρώνε τα κουνούπια. Ναι, τι να πάνε σε σένα που εγώ είμαι εκεί. Εσύ είσαι πιο γλυκός από μένα. Ξέρουν αυτό. Βέβαια, ξέρουν τι είναι το ωραίο. Πάω να πετάξω το Ρούμπικ. Μην το πετάς κάτω, εκεί. Φτάσαμε λοιπόν στο ασανσέρ. Και είμαστε πτώματα. Καθυστερήσαν πάρα πολύ. Είχε κίνηση στους δρόμους. Πολύ κίνηση μπορούμε να πούμε. Μετά περάσαν και από τη γιαγιά. Φτάσαμε κιόλας. Και τώρα πάμε σπίτι μπανάκια και για ύπνο. Ωπα, εδώ πράγματα, ψυγεία κουβαλάμε. Γιαούρτι με μέλι μου ζήτησαν τα παιδιά μου, τους δίνω να φάνε, γιατί είχαν φάει λίγο και στη πεφερά μου, στη γιαγιά, οπότε δεν πολύ πεινάνε, θέλουν να φάνε γιαούρτι με μέλι, πάνε για μπανάκι και για ύπνο. Επίσης εδώ έχουμε την κόκκινη σούπα, το μπόρις που μας έντωσε η πεφερά μου. Πολύ ωραία. Οπότε αυτό θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Πάω να δώσω στα παιδιά να φάνε. Εγώ καθάρισα μήλο. Ξινόμηλο να φάω, βγαίνω έξω λίγο στο μπαλκόνι, είναι και ο Μάη, το βγάλαμε λίγο έξω. Θα κάτσω εδώ με τον Ανδρέα. Θες Ανδρέα μήλο? Όχι. Δεν θες? Όχι. Θα φάω εγώ. Θέλεις κάτι να φας? Όχι. Πρέπει να πάω να λουστώ, να ετοιμαστώ για αύριο. Αλλά τι αύριο? Για την Δευτέρα. Λοιπόν, ήρθαμε, τι λέω, ήρθε η στιγμή να κάνουμε τα τεστ μας, να προετοιμαστούμε για το σχολείο.
Ο Βασίλης έχει κάνει μπάνιο, η Τόνια τώρα θα πάει κατευθείαν για μπανάκι. Μόλις κάνει το τεστ. Το βάλεις όλο? Πρόσεχε. Ναι, βάζεις το υγρό. Όλο, όλο, βάλ' το, κλείσε. Όλο, όλο, βάλ' το. Έλα κι εσύ. Τι εγώ? Φέρε το τεστ σου. Δεν πάω σχολείο αύριο. Φέρε το τεστ, παιδί μου, εδώ να κάνεις. Δεν πάω σχολείο, ρε, παιδί μου. Παιδί. Στην δουλειά πας. Φέρε, ναι, το τεστ να κάνεις κι εσύ. Να δούμε εδώ τι θα βγεις. Εγώ. Έλα, βάλε. Ντρέπεσαι. Πιο μέσα. Ωραία, Βασίλη, τι έχουμε τώρα να πάτουμε. Okay. Έλα, Μπιλ, εδώ είναι τα πραγματά σου. Πώς έχεις γίνει έτσι, παιδιά, πώς κτονίστηκες έτσι, καλέ. Πρόσεχε το ευρώ, έτσι έχει πολλά. Πώς εκτένεις οικονομικά, τι έγινες τώρα? Έλα, Τόνια, τελείωσες. Γρήγορα. Τα γρήγορα φέλε, Τόνια, μπαμ μπαμ. Δεν κάνεις 10 ώρες, αγάπη μου. Μετά αυτό στεγνώνει, έτσι γίνεται. Εδώ και ο Ανδρέας κάνει τεστ, βλέπετε όλοι, η family, εκτός από μένα. Πρόσεχε, σιγά σιγά, πάμε. Πρώτα άνοιξε την πλακέτα στην κάτω. Υγρό δεν έχει, Τόνια, εκεί μέσα να ρίξεις. Ρίξε το υγρό. Δεν μπορώ. Έλα. Τι δεν μπορείς, παιδί μου? Ξέρεις πόσο τσούζει? Έλα που τσούζει. Σταμάτα, βρε, κάνεις σαν το... Ό,τις βλακίες, μωρέ. Μην κλαις, μην κλαις. Κινέζικες είναι. Ε, τι είναι? Ελληνικές. Πάμε, Μπιλ. Η σειρά σου. Ναι. Ούτε το μισό δεν έχεις βάλει μέσα. Άσε μας, μας κοροϊδεύεις τώρα. Έλα κι άλλο, Βασιλάκη, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Λίγο πιο γρήγορα κάνουμε. Περίμενε. Τι γίνεται, Τόνια? Δεν ξέρω. Αρνητικό. Αρνητικό. Μπορείς να πας για μπάνιο. Φύγε. Πολύ σκεφτικός το βλέπω. Μη με τρομάζεις, ε. Μη με τρομάζεις. Έχω μια μεγάλη γραμμή. Σταμάτα, ρε. Μια μεγάλη. Τι σημαίνει, είμαι Άγιος ή δεν είμαι Άγιος? Άγιος. Ποιο, τι είπε? Για να δω. Τι τίχνει? Ας το κάτω, παιδί μου, γύσια. Βγαίνεις το. Όχι, θέλω να το κάνω έτσι. Τι έγινε, Βασίλη, έριξες? Ρένει το ρίξω όλο το. Ρίξε κι άλλο, έλα. 4 σταγόνες κανονικά, 4-5 σταγόνες λέει. 3. 3 λέει εδώ, σε αυτό. Στο προηγούμενο έλεγε 4-5. Εντάξει, Βασίλη, τρόμαξε. Άμπρε, σου βγαίνει. Τόνια, τι έγινε σε σένα, εντάξει. Όλα αρνητική, εντάξει. Εσύ, Ανδρέα. Τι περίμενες να γίνει? Αρνητικός είναι και ο Ανδρέας, βλέπετε, μια γραμμή. Ο Βασίλης... Εγώ αρνητικός φάμα. Σίγουρος είναι και ο Βασίλης, παιδιά, αρνητικός είναι, ορίστε. Λοιπόν, Τόνια, πήγαινε για μπανάκι. Αύριο δουλεύω. Περίμενες ότι θα δουλέψεις. Αύριο πας στο Μάι, τι ώρα το πρωί? Το πάμε για αλλαγή, να δούμε τι θα μας πει, τι θα δει. Ανάποδο το καθένας. Βασίλη, άσε κάτω την πλακέτα, σε παρακαλώ. Για αφεντικός! Τι λες, παιδί μου? Βασίλη, ποια είναι η δικιά σου? Άστε κάτω, άστε κάτω. Βγαίνω αρνητικός. Αρνητικός είσαι, ναι. Μη αφεντικός, μη αρνητικός, μας έχεις μπερδέψει, Βασίλη. Αφεντικός, πια! Βασίλη, αφεντικός, άσε μας. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, αφού κάναμε τα τεστ μας, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μια χαρά και δημιουργικά. Οπότε μάζεψε τα χαρτάκια, το κατέβασα. Να γράψω, λέει. Α, έχεις να γράψεις και τα χαρτάκια. Τόσα σκουπίδια που έχει βγάλει από τα τεστ αυτά.
Εδώ λοιπόν εγώ θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια που λέτε ότι σας ταξιδεύουμε, σας δείχνουμε πράγματα. Ό,τι μπορούμε και εμείς, ξέρετε, λόγω του κορονοϊού δεν κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, κάνουμε. Αλλά προσέχουμε πάντα, ξέρετε, είμαστε λίγο κάπως περίεργα όπως και όλοι. Οπότε αυτό. Τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά. Καλή εβδομάδα. Να προσέχετε. Γεια σας!